Πάμε τώρα σε αυτό το κομμάτι που προέκυψε με την κατηγορουμένη από την Πάτρα και τον Αλέξη Κούγια. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ε, Υπουργέ, κύριε Πλεύρη, τι προτίθεστε να κάνετε. Βλέπω ότι και εσείς έτσι, συχνά πυκνά έχετε μπει στο στόχαστρο του δικηγόρου, του τέταρτου κατά σειρά συνηγόρου υπεράσεις κατηγορουμένης, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ένα φαινόμενο το οποίο εμένα τουλάχιστον όλα τα χρόνια καλύπτω το δικαστικό ρεπορτάζ δεν το έχω ξανά Γιατροί να πηγαίνουν ω μάρτυρε στην υπόθεση να καταθέτουν, να καταθέτουν τη δική του επιστημονική άποψη ή τη δική του αλήθεια, αν θέλετε, και την ίδια στιγμή να απειλούνται με μηνύσει και με αγωγέ και να υπάρχουν συνεχεί ανακοινώσει, οι οποίε ουσιαστικά του πλήττουν και ω επιστήμονε και ω μάρτυρε. Υπάρχει ένα κλίμα εκφοβισμού. Και θέλω να μα πείτε ξεκάθαρα τι θα κάνετε για αυτό το θέμα. Βεβαίω. Ε, και μάλιστα και εδώ πάλι στην εκπομπή ήταν η πρώτη τοποθέτηση που είχαμε κάνει για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πρώτα απ' πολλά... όλα. Θέλω να ξεκαθαρίσω, επειδή ακριβώ είμαι και νομικό, ότι εγώ σέβομαι όλου του συναδέλφου μου δικηγόρου. Ακόμα και αν έχουν υποθεί και κάποια υποτιμητικά πράγματα για το πρόσωπό μου ω προ την ε, νομική μου επάρκεια, γιατί υπήρξαν σε κάτι ανακέντρωση. Εγώ σέβομαι απόλυτα όλου του συναδέλφου και το υπερασπιστικό του καθήκον. Και δεν μπαίνω ποτέ στην ουσία των υποθέσεων. Η υπόθεση αυτή βρίσκεται στα δικαστήρια θα κρυθεί με τεκμήριο αθωότητα για την κατηγορουμένη. Τη στιγμή όμω, και αυτή είναι μια θέση που δεν είναι μόνο για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αυτή έχει μια μεγαλύτερη ένταση, γιατί και ο ίδιο ο συνάδελφο δικηγόρο δίνει μια μεγαλύτερη ένταση. Έχουμε πάρει μια απόφαση στο Υπουργείο Υγεία: Ότι ναι, μεν δεν παρεμβαίνουμε στι υποθέσει, αλλά οι γιατροί οποίοι πηγαίνουν να ασκήσουν το καθήκον του και να δώσουν μια κατάθεση, επειδή του καλούν, δεν έχουν προκαλέσει ήδη μια διαδικασία, στο βαθμό που δέχονται μηνύσει, θα υπάρχει η νομική υπεράσπιση από τα όργανα τα οποία έχει το Υπουργείο. Δηλαδή, αυτό το οποίο με συγχωρείτε θα έκανε μια ιδιωτική κλινική για του γιατρού τη, για ποιο λόγο δεν μπορεί να το κάνει το Υπουργείο Υγεία για τους γιατρούς του γιατρού του χώρα. Συμφωνεί και ο κύριο Πετρίδη που είναι. Άρα, εγώ το θεωρώ αυτονόητο. Ο το ούτε. αν όμω έχει κάποια ευθύνη οποιοδήποτε, θα κρυθεί. Και το δεύτερο, με συγχωρείτε, και θα πάρει και ο αγαπημένο συνάδελφο το λόγο, για μένα υπήρχε και ένα άλλο θέμα που το τόνισα. Και εδώ πέρα πια φεύγουμε από τον γιατρό των Ηλιάδη, τον οποίον εγώ τον σέβομαι απόλυτα, τον συνάντησα. Του έχω πει ότι έχει την πλήρη νομική περάσπιση, ακόμα και αν θελήσει και από ιδιώτη δικηγόρο, η κάλυψη των εξόδων θα γίνει από το Υπουργείο. Ε, μακάρι να σας πω, όχι μακάρι, αλλά αν ήμουν εγώ, σα σας λέω, μπορούσα να ασκήσω τη δικηγορία. τον Όχι απλώς να τον αναλάβω, θεωρώ ότι είναι ένα κόσμημα ο συγκεκριμένο άνθρωπος. έγινε όμως κάτι άλλο που εκεί πέρα, αυτό με συγχωρείτε, θα έχει και συνέπειες. Στο βαθμό που έχουν υποθεί πράγματα, τα οποία θέτουν σε αμφισβήτηση το θεσμό των μεταμοσχεύσεων, ότι αφήνονται υπονοούμενα ότι μπορεί στην Ελλάδα ξαφνικά κάποιο που πάει να δώσει τα όργανα του, επειδή χάνει τον άνθρωπό του και στον πόνο των συγγενών, εάν γίνεται καταγγελία υπόνοια ότι μπορεί αυτό να το παίρνει, να το πηγαίνει σε εξωτερικό, να υπάρχει μια διαδικασία διαφανή, επειδή αυτό πια θίγει τον ίδιο το θεσμό, το έχω πει, επειδή εκεί πέρα τέθηκε το θέμα τη νομική μεπάρκεια και προφανώ στην ολοκλήρωση τη δίκη, ω έχουμε δικαίωμα, θα ζητήσουμε με ένομο συμφέρον, αν κριθεί από την εισαγγελική αρχή, να πάρουμε τα πρακτικά και στο βαθμό που έχουν υποθεί. Γιατί εγώ δεν μπορώ να στηριχτώ αποκλειστικά και μόνο σε δημοσιεύματα. Πράγματα που θίγουν πλέον πέρα από ένα φυσικό πρόσωπο και διαδικασίε που συνδέονται με το Υπουργείο Υγείας. Ναι, εκεί πέρα επιφυλασσόμαστε να κάνουμε και τι ενέργειε, οι οποίε ακρίνουμε. Ναι. Κάτι καθόρα. θέλατε, κύριε Πετρίδη. Ναι, ε, να κάνω μια παρατήρηση και δεν στοχοποιώ τη συγκεκριμένη υπόθεση. Καταρχά, συμφωνώ με τον κύριο Υπουργό, έτσι είναι τα πράγματα. Σκέφτομαι όμω το άλλο, όταν κάποιο κάνει μήνυση ενό εκρεμείου μια υπόθεση σε βάρο μάρτυρο, αυτό, κατά την άποψή μου, πολλέ φορέ ενέχει και ένα εκφοβισμό. Διότι αν κάποιο ψεύδεται σε ένα δικαστήριο, έχει τελέσει το αδείγμα τη ευδορκία, πολύ απλά μπορεί να το κάνει α... μετά το αποτέλεσμα, μηνύοντα αυτόν τον οποίο ο οποίος έχει ψευδορκήσει και μάλιστα με δεδομένο αποτέλεσμα μιας δίκης. Όταν αυτό λαμβάνει η χώρα στο διάμεσο χρονικό διάστημα, με συγχωρείτε, για μένα δείχνει αφενός προσπάθεια εκφοβισμού ενδεχομένως ή απλά εντυπώσεων. Δεν το θέτω στη βάση της συγκεκριμένη υπόθεσης, διότι δεν είναι καλό να μιλούμε χωρίς να γνωρίζουμε συγκεκριμένα στοιχεία και κατά πόσο μια υπόθεση και ένας μάρτυρας έχει πει την αλήθεια ή ψέματα. Επίση, επίσης, φωνώ απόλυτα στη θέση του κυρίου Υπουργού στο εξή. Όταν διώκεται ένα άνθρωπο, δικαίω ή αδίκω, που ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, είναι προφανέ ότι το περιβάλλον του, το εργασιακό, το επαγγελματικό, η προσταμένη αρχή του, ο, ο εργοδότη του, α το πούμε απλά, θα σπεύσει να τον ενισχύσει. Ναι, βεβαίω το κράτο πρέπει πλέον, και αυτό βλέπω ότι κάνει και το Υπουργείο, πρέπει πλέον να προστατεύει και να ενισχύει του ανθρώπου αυτού. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το ελληνικό, ελληνικό κράτο παίρνει θέση στο αν κάποιο έχει ψευδορκήσει Όχι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά έχει ηθική υποχρέωση και α καταστεί πλέον και νομική. Θέλω να, να καταλάβω κάτι. Τους Κύριε Πλεύρη, σα κατηγόρησε για κάτι, σας, γιατί είπατε για την νομική σα επάρκεια. Ε, εντάξει, εγώ δεν θέλω να μπω, αλλά σε κάποιε από τι ανακοινώσει είπε ότι πολλά από αυτά τα πράγματα που λέω θεωρεί ότι ε, δεν δείχνουν ότι δεν έχω τέλο πάντων. Δε, δε, ο, ότι δεν έχω σχέση με το ποινικό δίκαιο. Κάπω έτσι θέλω με το ποινικό δίκαιο ασχολούμαστε. Μάλιστα. Εγώ σα λέω εγώ δεν μπαίνω. Σαν, σαν δικηγόρο σα γνώρισε. Και, και, Όλοι και είμαστε. εδώ πέρα, εγώ δεν μπαίνω στην προσωποποιήσει. Εγώ καταλαβαίνω ότι στα πλαίσια τη περασπιστική διαδικασία μπορεί να υποθούν και κάποια πράγματα. Στο βαθμό όμω που αυτά αφορούν εργαζόμενου του Εθνικού Συστήμα και εδώ πέρα κάνουμε έναν διαχωρισμό. Γιατί είναι κάτι που σα λέω λειτουργεί εκτό από αυτή τη δίκη. Άμα υπάρχει μια καταγγελία για δωροδοκία λόγου χάρη, δεν θέλουμε εκεί πέρα να υπάρχει εμπλοκή, αν υπάρχει μια κατηγορία για ένα ιατρικό λάθο, ενδεχομένω μπορεί, αλλά σε θέματα που άπτονται καθαρά στο πλαίσιο το οποίο έχει να κάνει ότι ο γιατρό καλείται να δώσει μια διαδικασία ή αύριο το πρωί σε συνθήκε εφημερία που το ζούμε αυτό. Να ξέρετε, ένα αίτημα ήταν ότι πολλέ φορέ, και ειδικά σε κάποιε περιοχέ, φτάνουν και στα όρια ξυλοδαρμών. Υπάρχει μια ένταση στα επίγοντα, αισθάνεται ο άλλος ότι δεν τον έχει εξυπηρετήσει λοιπόν. ο γιατρός, ξεσπάει στο γιατρό. Δώστε Εκεί μου λίγο τα περιθώρια να πάω ήδη. σε διαφημίσεις.